Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή, τη χαρά να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Αγαπητές φίλες, φίλοι, συντρόφοι, σύντροφοι, ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης τα περιέχει νομίζω όλα. Όλα όσα απασχολούν την αριστερά διαχρονικά στην πορεία της. Γυναίκα, φεμινισμός, καπιταλισμός, κρίση. Έννοιες γύρω από τις οποίες έχουμε οργανώσει την πολιτική μας δράση, έννοιες που βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσής μας με το νεοσυντηρητικό κατεστημένο. Είναι αυτό το κατεστημένο που ανέκαθεν φώναζε πίσω και που σήμερα φωνάζει πίσω ολοταχώς. Τα νεοσυντηρητικά αντανακλαστικά και ο κοινωνικός αυτοματισμός που αναπτύχθηκαν στον καιρό των μνημονίων προφανώς δεν θα μπορούσαν να αφήσουν έξω τις γυναίκες, πόσο μάλλον τις γυναίκες της αριστεράς. Εμείς όμως είμαστε εδώ, με αφορμή τη μέρα της γυναίκας, αλλά όχι μόνο. Μιλάμε, συζητάμε, ανοιγόμαστε, καλούμε, ανοιχτά, καλοπροαίρετα, δυναμικά, πολιτικά. Αυτό επιχειρούμε, αυτό οργανώνουμε διεκδικώντας θεσμικές αλλαγές και ανατροπή κατεστημένων νοοτροπιών. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες, σύντροφοι, έχουμε σχεδόν ζήσει το 1/5 του 21ου αιώνα. Όχι 1-2 χρόνια, αλλά 20 περίπου. Τα παιδιά δηλαδή που θα γεννηθούν σήμερα, πολύ πιθανό να ζήσουν χρονιές όπως το 2100-2101, δηλαδή στον 21ο αιώνα. Παιδιά που τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής, τα πρώτα ερεθίσματα, αυτά που κουβαλούν μέχρι το τέλος της ζωής τους, 22ο, συγγνώμη, εντάξει, εννοείται, χαρακτηριστικά που θα τα κουβαλήσουν μέχρι το τέλος της δικής τους ζωής από σήμερα. Παρ' όλα αυτά, θεσμοί μας, τα πολιτικά μας συστήματα ακόμα πασχίζουν να απαντήσουν ερωτήματα του 19ου αιώνα, μην πω και παλιότερα. Σαν να μην μεσολάβησε ο μικρός 20ος αιώνας, σαν να μην δόθηκαν μάχες, σαν να μην κατακτήθηκαν κοινωνικά δικαιώματα. Μιλάμε λοιπόν ως αριστερά για τη γυναίκα που το 2018 διεκδικεί ακόμη πράγματα από το 1789 την Γαλλική Επανάσταση, έχοντας ζήσει την εμπειρία του 1914 έως 18, Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κίνημα του Σουφραζέτας, αλλά και τον Μάη του 68. Χρονολογίες από τις πολλές στην ιστορία της γυναικείας χειραφέτησης, που άλλες σηματοδοτούν πρόοδο και άλλες πισωγύρισμα. Τι μας έφερε το 2017-18, τι μεσολάβησε από την περσινή μέρα της γυναίκας και τι δείχνει η πορεία των πραγμάτων. Η νέα πολιτική κατάσταση στην Αμερική δείχνει πισωγύρισμα. Οι υπερσυντηρητικές αντιλήψεις στον αναπτυγμένο κόσμο για το ρόλο της γυναίκας που εκφράζονται ακόμη και από γυναικείες φωνές. Οι αποκαλύψεις για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο Hollywood έδειξαν ότι το δημοκρατικό προπύργιο της βιομηχανίας του θεάματος υπήρξε ένας κόσμος σκληρός, αυταρχικός, γεμάτος ένοχα μυστικά και εδώ πισωγύρισμα. Όπως πισωγύρισμα βεβαίως αντίστοιχα είναι και η αντιμετώπιση της σεξιστικής εκμετάλλευσης με όρους συγκυριακής θυματοποίησης και αυτοπροβολής. Στην Πολωνία μέχρι την τελευταία στιγμή επιχειρήθηκε να αυστηροποιηθεί η ήδη σκληρή νομοθεσία για τον περιορισμό των αμβλώσεων. Τις προάλλες είδαμε ρεπορτάζ για τις γυναίκες πρόσφυγες στην Αφρική που παίρνουν αντισυλληπτικά χάπια, γνωρίζοντας ότι στην πορεία μπορεί να βιαστούν. Παρόμοια ρεπορτάζ διαβάζαμε και το 2016. Πισωγύρισμα και νομίζω μεγάλης διάρκειας. Απ' την άλλη, είδαμε και στιγμές ανάτασης βεβαίως, είδαμε κινήματα διαμαρτυρίας στην Πολωνία, μαζικές πορείες γυναικών σε αμερικανικές πόλεις. Ακόμη και στο Πακιστάν, ο βιασμός και ο τραγικός θάνατος ενός μικρού κοριτσιού έβγαλε χιλιάδες πολίτες στους δρόμους και πολλοί μίλησαν για την πρώτη μαζική αντίδραση κατά της κουλτούρας του βιασμού στη χώρα αυτή. Επίσης, ως πρόοδος, σχολιάστηκε στο διεθνή τύπο η κίνηση σαουδαραβικών αρχών να επιτρέψουν στις γυναίκες να οδηγούν. Δικαιολογημένα βέβαια και πολλά ειρωνικά σχόλια. Τελικά όμως, τι θα πάρουμε ως μέτρο, τι συμβαίνει πραγματικά, τις νεοσυντηρητικές απόπειρες ή τις αντιδράσεις απέναντι σε αυτές? Ποιο είναι το μέτρο της κατανόησης μας για την κατάσταση των γυναικών σήμερα? Οι μικρές κινήσεις φιλελευθερωποίησης ή η βία που εξακολουθεί να ασκείται? Φίλες και φίλοι, ζούμε σε έναν κόσμο κατακυρματισμένο. Στο ίδιο δελτίο τύπου ειδήσεων υπάρχουν ειδήσεις που δείχνουν πρόοδο και ειδήσεις που δείχνουν το αντίθετο.
Ζούμε μια μάχη στο εσωτερικό των κοινωνιών που ξεκινά από την κατάρρευση των βεβαιοτήτων του 20ου αιώνα και επεκτείνεται στη διατύπωση νέων βεβαιοτήτων του 21ου. Ζούμε μια μεταβατική περίοδο αλλά και κρίσιμη περίοδο. Στη χώρα μας κλείνουν 10 χρόνια από το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ωστόσο, είναι μια κρίσιμη στιγμή, είναι η στιγμή που οργανώνουμε το σχέδιό μας για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Την ίδια στιγμή όμως που η πρόοδος και η συντήρηση μάχονται για την επικράτησή τους στο ίδιο σκηνικό αβεβαιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς περάσαμε το νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση του φύλου και ταυτόχρονα είχαμε λυσόδεις αντιδράσεις από υποτιθέμενους φιλελεύθερους αστούς πολιτικούς. Δυστυχώς, με ευθύνη και προοδευτικών δυνάμεων, η ακραία συντήρηση καταφέρνει να βρει πολιτικό χώρο. Και αυτές οι συντηρητικές έως σκοτεινές συχνά δυνάμεις είναι που επιχειρούν να καταργήσουν βεβαιότητες προηγουμένου αιώνα για το κοινωνικό κράτος στο όνομα δήθεν της ελευθερίας του ατόμου και της αυτορύθμισης της αγοράς. Το κενό της χαμένης τιμής επίσης κάποιων συλλογικών δράσεων έσπευσε να αναπληρώσει η ακροδεξιά, που φυσικά δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό, αλλά στα αλήθεια προσπαθεί να επιβάλλει το φασισμό, έχοντας αποθρασυνθεί, οργανώνοντας τρομοκρατία. Γι' αυτό εδώ θα αναφέρω την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας ως προς την εξάρθρωση πολυμελούς δικτύου της τρομοκρατικής ακροδεξιάς οργάνωσης Combat 18 Ελλάς για πρώτη φορά, νομίζω, στα χρονικά. Το ερώτημα εξακολουθεί να είναι τι κάνουμε. Επιβάλλεται να συγχρονιστούμε, να υπερασπιστούμε το αραγές προοδευτικό μέτωπο που θα διατηρήσει τα κεκτημένα του παρελθόντος, αλλά και θα διεκδικεί περισσότερα για το μέλλον. Αν δεν το κάνουμε, οι πίσω ολοταχώς θα μας φέρουν στη χρονολογία που ονειρεύονται, πόσο πίσω δεν ξέρω. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα για να διατυπώσουμε τις νέες προοδευτικές βεβαιότητες. Η σημερινή επέτειος μας δίνει αυτοπεποίθηση και σθένος, προκειμένου να δούμε πιο καθαρά, να σκεφτούμε πιο συνετά, να οργανωθούμε καλύτερα, να δράσουμε πιο ενεργά για τα δικαιώματα των γυναικών και των έμφυλων ταυτοτήτων. Εδώ και μισό αιώνα περίπου, ο επιστημονικός κόσμος έχει καταλήξει στη διαφορά ανάμεσα στο βιολογικό και κοινωνικό φύλο. Το κοινωνικό φύλο δεν πηγάζει απαραίτητα από το βιολογικό, αλλά ενισχύεται και καλλιεργείται από κοινωνική ανατροφή και τις κοινωνικές νόρμες. Σας θυμίζω κάποιες νόρμες που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν, όπως η μειωμένη διάνοια, μικρότερος εγκέφαλος, υστερία. Σκεφτείτε πόση προσπάθεια χρειάστηκε για να αποστιγματιστεί η θηλυκότητα και η γυναικεία ταυτότητα από αυτές. Όλα αυτά δηλαδή που τα πίστευε ο κόσμος για αιώνες και που καταρρίφθηκαν αργότερα και επιστημονικά βεβαίως. Σκεφτείτε ότι οι μάγισσες και εγώ ήταν, οι μάγοι όχι. Και μπορεί σήμερα στον αναπτυγμένο κόσμο οι γυναίκες να μην ρίχνονται στην πυρά, αλλά εξακολουθούν να καταχωρούνται χαμηλά στην κοινωνική ιεραρχία, επειδή είναι γυναίκες, επειδή είναι στο υποτιθέμενο ασθενές φύλο. Κάπως έτσι εξηγείται και η αυξημένη ανεργία, οι χαμηλές αποδοχές, η αποτροπή ανάληψης θέσεων ευθύνης και επιτελικών καθηκόντων. Αυτή η συζήτηση λοιπόν γίνεται πάνω στο διαχωρισμό γυναίκες-άντρες, όπου το κοινωνικό φύλο συνήθως ακολουθεί το βιολογικό. Συνήθως λέμε γιατί αυτά τα δύο δεν χρειάζεται στη δική μας αντίληψη να ταυτιστούν, γιατί είμαστε στην αριστερά και είμαστε και στον 21ο αιώνα. Επιπλέον, γιατί η κοινωνική εξέλιξη αναδεικνύει και άλλες παραμέτρους του ζητήματος των έμφυλων ταυτοτήτων. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα δύο βιολογικά και τα δύο κοινωνικά φύλα. Υπάρχουν άνθρωποι που αναγνωρίζουν και δικαιούνται να αναγνωρίσουν στον εαυτό τους βιολογικά ή κοινωνικά φύλα πέρα από τα δύο. Η δική μας πολιτική είναι να καταστήσουμε σαφές ότι η εξάλειψη των διακρίσεων βάση φύλου και η θεσμική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων είναι αδιαπραγμάτευτη. Φίλες και φίλοι, για το λόγο αυτό, στο νόμο που πέρασε για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου το 4491 του 17, το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση ταυτότητας φύλου του ως στοιχείο της προσωπικότητάς του. Και το πρόσωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητάς του με βάση τα χαρακτηριστικά του φύλου του. Επιδιώκουμε την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Στο δημόσιο λόγο βέβαια ακούγεται συχνά η κριτική ότι ο αυτοπροσδιορισμός αποτελεί κοινωνική πολυτέλεια και προβάλλεται και ως τέτοια. Εμείς επιμένουμε.
Το ζήτημα είναι να πάρουμε θέση για τις κοινωνικές διακρίσεις, οι οποίες επιβάλλονται και δεν γεννιούνται από μόνες τους. Οι κοινωνικές διακρίσεις δεν είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφύσεως, όπως ομολόγησε τον περασμένο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, ότι δεν τρέφει αυταπάτες. Για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες, κάτι τέτοιο θα ήταν ενάντια στην ανθρώπινη φύση. Όσοι το επιχείρησαν, καταστρατήγησαν τελικά την ίδια τη δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα. Έτσι είχε πει τότε ο Μητσοτάκης, έτσι είπε πρόσφατα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που απαγορεύει, λέει, σε οποιονδήποτε αθήγγανο γύφτο και δεν συμμαζεύεται, να τον ψηφίσουν, γιατί λυπάται τα παιδάκια που θα γεννηθούν από αυτούς τους ανθρώπους χωρίς να το θέλουν. Οι κοινωνικές διακρίσεις πατάνε πάνω σε αυθαίρετα συμπεράσματα για το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος, μεταξύ άλλων για το πώς πρέπει να είναι οι γυναίκες. Σήμερα οι ακραίοι συντηρητικοί ξεσηκώνονται γιατί πιστεύουν ότι οι σχέσεις εξουσίας που σχετίζονται με την κοινωνική καταχώρηση του βιολογικού φύλου πρέπει να μείνουν αμετάβλητες. Εδώ λοιπόν είναι και η μάχη. Εδώ ο αντίπαλος και οι επισοδρομικές αιμονές του. Εδώ εμείς και η προοδευτική μας αντίληψη για το μέλλον. Αυτό που θα κατοχυρώσει την ισότητα δεν είναι η καταγγελία της ερωνοπότητας ή της θηλυκότητας που διαρκώς αναπροσδιορίζονται μέσα στους αιώνες. Είναι η κατανόηση ότι με την ευθαιρεσία των κοινωνικών διακρίσεων χάνουμε ως άντρες, ως γυναίκες ή ως ό,τι νιώθει ο καθένας. Χάνουμε ευκαιρίες πάνω απ' όλα ως άνθρωποι να κατανοήσουμε καλύτερα την ίδια μας τη φύση, άρα και τον κόσμο. Εμείς θέλουμε να κατανοήσουμε την πραγματικότητα και να παραδώσουμε ένα καλύτερο κόσμο. Σε μια συγκυρία όπου ο πολιτισμός μας έχει εισέλθει σε αχαρτογράφητα νερά, σε μια συγκυρία που το μέλλον έρχεται πάνω μας, πολύ πιο γρήγορα από όσο έχουμε μάθει να αφομοιώνουμε. Γιατί οι κοινωνικές διακρίσεις δεν διακρίνουν την αρετή από την κακία, οι κοινωνικές διακρίσεις απλώς συντηρούν τον κακό στον κόσμο. Και αυτό παλεύουμε να αντιστρέψουμε. Σας ευχαριστώ.